Για να πάμε τώρα, υπήρχε ένα πεντάλεπτο στον κινηματογράφο, να μείνουμε σε μια σημαντική εξέλιξη που αφορά το φιλμ Purple Heirloom του Κώστα Μπουρλουμένου, ο οποίος είναι από το Δημότυχο και που θα είναι το φιλμ αυτό ένα από τα τρία φιναλίστ φιλμ της κατηγορίας κινηματογραφικής αφήγησης του Flying Robot International Film Festival που θα διεξαχθεί 16 Νοεμβρίου στο Σαν Φρανσίσκο, παρακαλώ, της Καλιφόρνια. Να καλησπέρισουμε τον Κώστα Μπουρλουμένο. Καλησπέρα. Καλησπέρα σε εσάς και στους ακροατές σας. Λοιπόν, ιδιαίτερα τιμητική, έτσι, αυτή η πρόκριση στην τελική τριάδα, έτσι δεν είναι? Ναι, είναι μεγάλη τιμή, γιατί και αυτό το φεστιβάλ, το Flying Robot, είναι ένα από τα παλαιότερα, νομίζω το πρώτο, που έγινε για την χρήση των drones στον κινηματογράφο. Mm-hmm. Είναι νομίζω η τρίτη χρονιά φέτος που γίνεται. Μάλιστα. Και μάλιστα προηγείται και μια διαδικασία ολόκληρη, έτσι, επιλογής και τα λοιπά και τα λοιπά. Ναι. Δεν έγινε κλήρωση, δηλαδή. Σε κάθε κατηγορία επιλέγουν τους τρεις καλύτερους. Mm-hmm. Και έτυχε να επιλέξουν και εμάς. Ήταν πολύ μεγάλη χαρά για μένα και για όλα τα παιδιά που συμμετείχαν, γιατί ήταν μια παραγωγή που έγινε εξ ολοκλήρου στο Δημοτικό. Με παιδιά από εκεί, με το θεατρικό σύλλογο του Δημοτήχου, με κάποιο φιλογραφικό σύλλογο εκεί, το Κάστρο, που βοήθησε στις εγκληματολογίες, στην εγκληματολογία. Γενικά ήταν μια παραγωγή με την Δημότυχο. Λοιπόν, το μόνο οικογενειακό κοινήλιο, λοιπόν, το οποίο εσείς έχετε χαρακτηρίσει έτσι ως... Πορφυρό. Ναι, το πορφυρό. Το χρώμα λέγεται Purple, είναι μόβι, το πορφυρό. Το πορφυρό, λοιπόν, οικογενειακό κοινήλιο, ωραία. Το έχετε χαρακτηρίσει ως ένα παραστατικό φιλμ. Ναι, διότι είναι η πρώτη φορά που χρησιμοποιείται ντρόν για να κάνει εσωτερικά γυρίσματα. Συνήθως αντρών έχουμε μάθει όλα τα... Σε εξωτερικούς χώρους βοηθάνε πολύ. Ναι, όμορφες, ναι. Είναι τα μοναδικά πλέον. Δεν χρειάζονται και ελικόπτερα, ούτε αεροπλάνα που χρειαζόμασταν παλιότερα για αυτές τις λήψεις. Ενώ τώρα σε αυτό το φιλμ έχω κάνει όλες τις λήψεις εσωτερικά. Δηλαδή είχα εκπαιδεύσει τους ηθοποιούς, γιατί δεν ήταν εύκολο. Με αυτόν τον τρόπο δηλαδή ξεδιπλώνονται νέες δυνατότητες για τη χρήση των κινηματογράφων. Και από ό,τι γνωρίζω δεν έχει ξαναγίνει. Κάτι αντίστοιχο έχει κάνει η ίδια εταιρεία, η leader στον κόσμο που παράγει αυτά τα ντρόν, δεν θέλω να πω όνομα τώρα κλπ. Η οποία όμως το κρατούσε το κρατούσε στα χέρια, εγώ το πετούσα, δεν το κρατούσα καν για να έχω τέλειες λήψεις όσον αφορά την εικόνα, να μην έχουμε τρεμοπέρματα και διάφορα τέτοια. Οπότε όλο το γενιό δηλαδή δεν χρησιμοποιήθηκε έτσι αναλογική συμβατική κάμερα και τα λοιπά, όχι, διότι με αυτόν τον τρόπο έχω καταφέρει και έχω αντικαταστήσει, γιατί ήθελα να κάνω κάποιες πολύ συγκεκριμένες λήψεις και πολύ δύσκολες, δηλαδή να κατεβαίνει η κάμερα από τα κεραμίδια να μπαίνει μέσα στον χώρο που χορεύανε Τσάρλες την εποχή εκείνη και να καταλήγει στην άκρη του δωματίου. Αυτό το πράγμα για να γίνει θα ήθελα ένα φορτηγό μηχανήματα. Και για τις ανεξάρτητες παραγωγές, όπως ήταν και αυτή, χαμηλού κόστους, νομίζω ήταν επαναστατική η χρήση. Και πιστεύω ότι θα βοηθήσει πολύ τους ανεξάρτητους παραγωγούς αυτή η τεχνολογία. Σας έχουν πλησιάσει για την τεχνική αυτή που χρησιμοποιήσατε εσείς έτσι, για να δώσετε την. Μήπως συνεργαστείτε. Η εταιρεία που παράγει τα τρόπο που μου ζήτησε να γράψω κάτι άλλο. Θα ήθελα να το γράψω στο μέλλον για το πώς το έκανα. Λοιπόν, τώρα όσο αφορά το story, το οποίο έχει έτσι μια... Κάτι θα σας προκάλεσε έτσι ένα ενδιαφέρον για να στήσετε το σκηνικό σε αυτό το παλιό αρχαντικό. Ναι, βασικά όλα ξεκίνησαν όταν οι παιδικοί μου φίλοι που είναι τα παιδιά που φτιάξαν αυτό το αρχαντικό, ο Γιάννης Σουρσάκης και η Γεωργία Ιταλαγιώργου, η καθηγική, ασχολούνται 7 χρόνια για να το κάνουν. Ήταν ένα παλιό γαλλικό αρχοτυπό, νομίζω του 19ου αιώνα, ναι, τέλη 19ου αιώνα, πριν το 1900 που είχε γίνει. Και μετά τα γνωστά γεγονότα, ξέρετε, το 1943 κλπ. Εγκαταλείφθηκε σταδιακά και τα παιδιά το πήραν και το ανέστησαν κυριολεκτικά. Και όταν το είδα, ενθουσιάστηκα από το αποτέλεσμα και λέω,
θέλω να κάνω κάτι σε αυτό, όχι απλά να τραβήξω τους στίχους, αλλά θέλω να το δώσω ζωή και μάλιστα τη ζωή που είχε πριν τον πόλεμο. Και αυτό έτσι μου ήρθε η ιδέα και κατευθείαν να επικοινώνησα με το θεατρικό σύλλογο του Δημοτήφου, το οποίο ενθουσιάστηκαν και αυτοί με την ιδέα και με βοήθησαν να το πραγματοποιήσουμε. Ήθελα να αναπαραστήσω μια ευχάριστη στιγμή της οικογένειας κατά τη διάρκεια του Μεσοπολέμου, της οικογένειας που κατοικούσε εκεί. Ήταν, ας πούμε, ένα αφιέρωμα δικό μου σε όλες τις οικογένειες των Ελλήνων Εβραίων που χάθηκαν άδικα το 1943 από το Δημότυχο. Και από άλλες περιοχές, αλλά το Δημότυχο ήταν περισσότεροι. Οπότε με ρούχα εποχής έτσι και τα λοιπά. Ναι, όλα τα ψάξαμε πάρα πολύ ενδυματολογικά. Με έρευνα στο ίντερνετ για να δούμε πώς δημόσιαν εκείνη την εποχή και γενικά οι νεολαίες εποχές, αλλά και οι μεγαλύτεροι. Γι' αυτό χρησιμοποιήσαμε και στολές από το λαδραστικό σύλλογο το Κάστρο. Mm-hmm. Οπότε το έτος αναφοράς έχει να κάνει το 1940 με 1944. Είναι λίγο κάποιο... πριν. Είναι την εποχή του Φρίνκ. 1930, κάπου και 25-30, και πριν δηλαδή γίνανε τα γεγονότα που έγιναν μια δεκαετία μετά. Mm-hmm. Πού έχετε παρουσιάσει το φιλμάκι? Αυτή τη στιγμή έχει πάει σε ένα φεστιβάλ στο Βερολίνο, που έχει πάει ένα βραβείο καλοκαίρι από Στάντινα σε Action Award. Και τώρα είναι το δεύτερο φεστιβάλ που πηγαίνει στο Σαν Φρανσίσκο. Σα θέσει ένα από τα τρία για το βραβείο της καλύτερης ταινίας κινηματογραφικής αφήγησης για το 2017. Στο παρόν, τώρα στο μέλλον, θα το στείλουμε και σε άλλο φεστιβάλ. Ελπίζω η ιδέα ότι ήταν τελείωσε μόλι τώρα το καλοκαίρι. Και μάλιστα έχουμε κάνει δύο εκδόσεις. Λοιπόν, αυτή είναι η πρώτη έκδοση. Δεν ξέρω αν ακούτε τώρα καλύτερα. Ναι, λίγο καλύτερα. Την οποία την βγάλαμε το καλοκαίρι και τη δεύτερη έκδοση είναι πιο. Αυτό το έχω χαρακτηρίσει ως μουσικό ντοκιμαντέρ διάρκεια 4 λεπτών που έχει την εξέλιξη. Με ένα slide show παρουσιάζω την εξέλιξη μετέπειτα με τους Γερμανούς, Auschwitz κλπ. Και μετά επανέρχομαι ξανά σε αυτές τις στιγμές. Αυτό θα παρουσιαστεί τον Νοέμβριο στις 14 του μηνός στην Ισραηλιτική Κοινότητα της Θεσσαλονίκης. Θα γίνει μια τελετή. Και έχει επιλεχθεί και για το Φεστιβάλ Κινηματογράφου Μικρού Μήκους της Θεσσαλονίκης. Μάλιστα. Θα γίνει 20 μηνός, 20 Νοέμβριο, 26 και. Τώρα βέβαια, όταν συνήθως κάποιος κατακτά κάτι, το ερώτημα είναι το επόμενο βήμα. Το επόμενο βήμα, δεν ξέρω. Φαντάζομαι να συνεχίσω να παράγω πράγματα τα οποία θα απασχολούν τη διεθνή καλλιτεχνική κοινότητα και τα επόμενα χρόνια. Και, να ευχηθούμε να συνεχίσετε έτσι να πρωτοπορείτε και να βάζετε λιθαράκι, γιατί λιθαράκι χτίζονται όλα σε αυτές τα βράδια. Όλα, ναι, δεν γίνεται τίποτα τυχαία. Θέλει πολύ προσπάθεια. Και αυτό αποδεικνύεται βέβαια ότι δεν υπάρχει και τόπος, έτσι. Δηλαδή, από το διδημότικο, έτσι, από το διδημότικο, ένα φιλμ, το οποίο πετυχαίνει και διακρίνεται και η συμμετοχή και μόνο στην τελική τριάδα, έτσι, στο Flying Robot International Film Festival είναι σημαντικό, έτσι, εξ αρχής δηλαδή, δεν το συζητάμε. Για μένα και μόνο που θα δω το ένα φιλμ που κάνω στο Δημότυχο, με παιδιά από το Δημότυχο να παίρνει σε έναν κινηματογράφο στην Καλιφόρνια, είναι πολύ σημαντικό. Σε ποιον να το πεις και ποιος θα το πιστέψει, έτσι δεν είναι? Ακριβώς. Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ για την επικοινωνία. Καλές επιτυχίες, καλή δύναμη και καλή συνέχεια. Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά.